Γεια σας, ακόμα ένα βίντεο και αυτή τη φορά δεν θα φτιάξουμε το ρομπότ αλλά το πρόγραμμα. Στο προηγούμενο βίντεο φτιάξαμε το ρομπότ, το οποίο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να εκτελέσετε μόνοι σας το πρόγραμμα με το δικό σας ρομπότ με δύο αισθητήρες, αρκεί να έχουν δύο αισθητήρες και δύο κινητήρες στις σωστές port, οι οποίες είναι για τους κινητήρες ο αριστερός B και ο δεξής C, ενώ για τους αισθητήρες ο αριστερός 2 και ο δεξής, και ο δεξής 3. Για να δούμε τώρα το πρόγραμμα. Ωραία, μπήκαμε στο πρόγραμμα και λοιπόν εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε είναι το PID Line Follow πρόγραμμα. Αρχικά έχουμε πολλές μεταβλητές, αλλά πριν σας τις εξηγήσουμε θα εξηγήσουμε πρώτα τι είναι το περιβόητο P και D. Με λίγα λόγια, το P θα μας χρησιμεύσει να υπολογίσουμε το λάθος που υπάρχει σε μια πορεία και να κάνουμε την αντίστοιχη διόρθωση. Δηλαδή το ρομπότ, ώστε το ρομπότ να κατευθυνθεί στην πορεία, στη σωστή πορεία και να κάνει line follow. Η αποκλειστική χρήση του P όμως δεν θα μας δώσει σωστό αποτέλεσμα, γιατί όπως θα δούμε και στη δοκιμή στο τέλος θα μας το δείξει να είναι νευρικό το ρομπότ, δηλαδή να κάνει πολλά ζιγζάκ. Εκεί παίζει το ρόλο και το D. Με το D θα απολογίσουμε πόσο έχει αλλάξει το προηγούμενο λάθος και με αυτή την πληροφορία θα εξομαλύνουμε ουσιαστικά τη διόρθωση που θα κάνει το ρομπότ. Έτσι θα είναι πιο ομαλή η πορεία του ρομπότ και έτσι θα πηγαίνει και πιο γρήγορα και πιο ομαλά και πιο όμορφα. Λοιπόν, εδώ πέρα δηλαδή το KP μας δείχνει το βάρος του P, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι το P για τη διόρθωση της πορείας. Και το πολλαπλασιάζουμε με το error. Εδώ πέρα θα σας πω σε λίγο πιο αναλυτικά. Το KD αντίστοιχα μας δίνει το βάρος του D, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι το D για τη διόρθωση της πορείας. Και πάλι θα το πολλαπλασιάσουμε. Και λοιπόν, το speed είναι καθαρά η ταχύτητα. Speed 1, speed 2 θα σας το δείξω μετά. Error θα σας το δείξω τώρα. Previous error θα σας το δείξω σε λίγο. Και το PD επίσης σε λίγο. Λοιπόν, αρχικά έχουμε και λέμε. Έχουμε αυτά εδώ. Ουσιαστικά έτσι βγάζουμε το λάθος. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι οι δύο αισθητήρες μας πάντοτε να βρίσκονται στο άσπρο. Αν η γραμμή είναι βέβαια μαύρη. Εννοείται. Επομένως κάνουμε το τι βλέπει ο αισθητήρας 2, τον αισθητήρα 3, τη τιμή του αισθητήρα 3, σε reflected light βέβαια, να το, και το βάζουμε στο error. Ουσιαστικά το error είναι, πώς να το εξηγήσω, είναι το λάθος, δηλαδή πόσο πολύ βλέπει ένας από τους δύο αισθητήρες στο μαύρο. Error AP και AP και βγάζουμε το proportional, το P. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω για το D. Κάνουμε εδώ πέρα error μείον previous error. Όπως είπα και πριν, βρίσκουμε το προηγούμενο λάθος και το πολλαπλασιάζουμε με το KD και μας δίνει το derivative, το συνολικό. Error μείον previous error επί KD ίσον derivative. Ωραία. Τώρα προσθέτουμε αυτά τα δύο, derivative sin proportional, μας κάνει το PD. Λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε πάρα πολύ μεγάλη διόρθωση, ουσιαστικά αυτό εδώ που σας δείχνω εδώ, αυτό εδώ, είναι ουσιαστικά
βάζουμε ένα όριο, το 40 και το μείον 40, ανάλογα με είναι αρνητικός ή θετικός αριθμός, και του λέμε ότι άμα είναι πάνω από 40, τότε πήγαινε το 40. Άμα είναι κάτω από 40, από μείον 40, τότε πήγαινε το σε μείον 40. Ουσιαστικά αυτό του λέμε. Λοιπόν, εδώ πέρα ορίζουμε το speed 1, δηλαδή το speed του ενός κινητήρα, και του λέμε PD συν speed, δηλαδή αυτό που βρήκε στη διόρθωση συν speed, το speed που έχουμε ορίσει εμείς από πριν, όρισε το σε speed 1, δηλαδή λίγο πιο κάτω έχουμε, από ό,τι βλέπετε, μια σημούλα. Ωραία. Από ό,τι βλέπετε έχουμε ορίσει το speed 1 εδώ. Θα σας το δείξω σε λίγο. Λοιπόν, εδώ έχουμε speed μείον PD, πάλι το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά είναι μείον. Γιατί, απλά φανταστείτε το λίγο. Άμα κουνήσουμε την αριστερή ρόδα και τη δεξιά ρόδα, ουσιαστικά θα πάει ευθεία και δεν θα κάνει line follow. Θα κάνει μια ελάχιστη διόρθωση που φαίνεται. Και εμείς αυτό που θέλουμε είναι να κουνήσει τον έναν αντίθετα από τον άλλον. Γι' αυτό έχουμε το μείον εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ το κάνουμε επί μείον 1, γιατί στους medium motor ο ένας κινητήρας, για να πάνε μπροστά οι δύο κινητήρες, ο ένας κινητήρας πρέπει να είναι αρνητική τιμή και ο άλλος θετική. Και εδώ πέρα χρησιμοποιούμε unregulated motor. Θα μπορούσατε βέβαια να χρησιμοποιήσετε και αυτό εδώ, το medium motor σε on, για παράδειγμα. Αλλά κοιτάξτε, έχει διάφορα περίεργες ρυθμίσεις μέσα του το medium motor, τις οποίες εμείς δεν θέλουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα είναι χαμηλή μπαταρία, τότε χαμήλωσε και τη ταχύτητα. Δηλαδή από 50 πηγαίνει την 40-45. Που δεν πολύ φαίνεται, αλλά και πάλι αυτό μας ενοχλεί. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, το unregulated motor, ό,τι και να γίνει, όσο μπορεί, κρατάει τη ταχύτητα που του έχουμε ορίσει εμείς. Και αυτό μας βολεύει αρκετά. Επομένως, speed 1, βάλε σε unregulated motor, όπως και speed 2 εδώ. Και τέλος, το error, το σε previous error. Οπότε πάει πάλι στο loop. Και το previous error και το τωρινό error γίνεται παλιό error. Γιατί αν είδατε και πριν, εμφανίζεται νέο error εδώ πέρα. Όχι, λίγο πιο εδώ. Να το, εδώ. Λίγο θα το περάσω αργά-αργά, άμα θέλετε να το αντιγράψετε το πρόγραμμα, και θα πιστεύω πως θα το έχουμε και στα comments. Θα πάμε σε λίγο να το δοκιμάσουμε. Ωραία. Το πάω αργά-αργά, άμα θέλετε να το κάνετε pause, δεν έχω πρόβλημα. Μια σημαία να δείξω και εδώ. Ωραία. Εδώ πέρα ουσιαστικά απλά ορίζει το speed, όπως είπαμε και πριν. Και error. Αυτό εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, μην το ξεχάσετε, δεν θα δουλεύει το πρόγραμμά σας. Ωραία. Και αυτό ήταν το πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα που το φτιάξαμε το πρόγραμμα, ας το δοκιμάσουμε με τις ρυθμίσεις 0,9π, D0 και Power 80. Για να δούμε. Από ό,τι βλέπετε, είναι πάρα πολύ νευρικό, αλλά το σώζει. Με το ζόρι το σώζει, από ό,τι βλέπετε όμως δεν μας πολύ κάνει. Επομένως, θα αλλάξω. Α! Βγήκε! Επομένως,
να το αλλάξουμε και θα βεβαιώσουμε ότι μας κάνει. Θα μειώσουμε το speed ώστε να το πάει πιο αργά. Συγκεκριμένα θα το κάνουμε 60. Τις άλλες σημαίες τις κρατάμε ίδιες. Ωραία. Και το πάτσε. Για να δούμε. Τώρα πάει αργά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπετε. Αλλά το πάει σταθερά. Αν και είναι και νευρικό, που αυτό δεν μας πολύ κάνει, άμα θέλουμε ταχύτητα. Τώρα θα το δοκιμάσουμε με τις ρυθμίσεις 0,9, αλλά αυτή τη φορά θα βάλουμε και D8 και Power 80. Για να δούμε. Ώστε να δώσουμε και λίγη ταχύτητα. Για να δούμε. Τώρα από ό,τι βλέπετε το πάει πιο ίσια, πιο γρήγορα και δεν είναι καθόλου νευρικά. Το πάει πιο ομαλά δηλαδή. Από ό,τι βλέπετε. Και είναι ένα πάρα πολύ καλό PD Line Follower. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε like και subscribe άμα μπορείτε. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχαμε δείξει πώς να φτιάχνετε αυτό το ρομπότ. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και πάλι. Γεια σας.